Καλώ τους, καλώ ήρθατε. Θα κάνουμε ακόμη ένα unboxing σήμερα. Θα ανοίξουμε κάτι το οποίο βέβαια χρησιμοποιώ. Ουσιαστικά δεν θα το ανοίξουμε γιατί το έχω ανοίξει ήδη. Το χρησιμοποιώ ήδη εδώ και λίγε ημέρε για να μπορέσω να έχω μια εικόνα και μια άποψη ω προ τη χρήση. Για να μην σα πω ότι είναι τέλειο ή ότι δεν είναι τέλειο. Είμαι ο Greek τη καρδιά σα. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσει για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Και σήμερα θα δούμε αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Είναι ένα πληκτρολόγιο της Μπάσεου, Είναι το μοντέλο K01B ναι, έτσι λέει εδώ πέρα. Να, το λέει και εδώ πέρα μπροστά. K01B. Είναι wireless 3-mode keyboard. Το συγκεκριμένο το πληκτρολόγιο είναι... βασικά, το συγκεκριμένο το πληκτρολόγιο αγοράστηκε, να σας ξεκινήσω με αυτό το λόγο αγοράστηκε γιατί αυτό που είχε το πολυτρολόγιο από τη Logitech είχε ξεκινήσει να μην κάνει καλή επαφή ο μοχλό που ανοιγοκλίνει τη συσκευή. Δηλαδή έπρεπε να το πατάω σε πολύ συγκεκριμένη γωνία για να αρχίσει να δουλεύει και αν ήμουν τυχερό, θα καθότανε, αν δεν ήμουν τυχερό, θα ήταν σαν να μην έκανε επαφή πια. Άρα λοιπόν έψαχνα ένα πλητρολόγιο, έψαχνα ένα φτηνό σχετικά πλητρολόγιο γιατί δεν ήθελα να δώσω πάρα πολλά χρήματα επειδή σκεφτόμουν ότι μπορεί να μην μου κάνει, οπότε δεν θα έκλεγα τόσο πολύ τα λεφτά μου. Αυτή είναι η αλήθεια. Και κατάληξα λοιπόν να πάρω το συγκεκριμένο το πληκτρολόγιο το οποίο είδατε στο κουτί του. Είναι αυτό εδώ πέρα το οποίο βλέπετε αυτή τη στιγμή να σα δείχνω μπροστά. Γενικότερα ανήκει στην κατηγορία των mini, των compact πληκτρολογίων. Είναι αυτά τα οποία δεν είναι πολύ χοντρά, όπως μπορείτε να δείτε και από εδώ. Ο όγκος τους είναι πολύ συμμαζεμένος εδώ πέρα και από μπροστά είναι πάρα πολύ χαμηλά και από πίσω επίσης αν το δείτε, είναι πάρα πολύ χαμηλά ενώ και από μπροστά, ναι μεν βλέπετε ότι είναι ένα πληκτρολόγιο το οποίο είναι πλήρες μεγέθους, πλήρους μεγέθους ωστόσο βλέπετε ότι δεν έχει και καθόλου κενά. Αυτό είναι και καλό, είναι και κακό. Πάμε λοιπόν να δούμε όλα τα βασικά χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου αυτό λοιπόν το πέρα το πληκτρολόγιο μπορεί να συνδεθεί σε μέχρι τρει συσκευέ, αλλά μπορεί να συνδεθεί σε μέχρι τρει συσκευέ, όχι ταυτόχρονα, δηλαδή δεν ανοίγω, το, δεν πληκτρολόγιο και το συγκεκριμένο έχει συνδεθεί απευθεία και με τι τρει τις συσκευέ. Μπορεί να συνδεθεί είτε με USB adapter, είτε με Bluetooth 5, είτε με Bluetooth 3. Τον τρόπο σύνδεσης τον βλέπουμε και τον επιλέγουμε από τα κουμπιά που έχει εδώ πέρα επάνω. Εδώ πέρα επάνω έχει τρία κουμπιά. Το ένα γράφει 2,4G. Το 2,4G είναι ο τρόπο σύνδεση με τον αντάπτορα των USB. Τον οποίο αντάπτορα USB τον βρίσκουμε εδώ από πίσω που είναι οι μπαταρίε. Γιατί αν σα το ανοίξω και το δείτε αυτή τη στιγμή από εδώ πέρα, βλέπετε ότι εδώ είναι οι μπαταρίε και εδώ, σε αυτό το πέρα το σημείο, είναι ο αντάπτορα. Τον βγάζουμε είναι αυτό εδώ πέρα το οποίο βλέπετε αυτή τη στιγμή. Το συνδέουμε στη θύρα USB Α του υπολογιστή μα. Συνδέεται το, το πληκτρολόγιο με την θύρα, ε, με, με τη συχνότητα τη συγκεκριμένη τέλο πάντων. Τα έκανα όλα κουτουρού. Συνδέεται στον υπολογιστή, δουλεύει τέλο. Είναι ουσιαστικά η λογική του plug and play. Αυτό εδώ πέρα δεν χρειάζεται κάποια παραπάνω διαδικασία, συνδέονται αυτόματα όλα. Κάνει την αναγνώριση ο υπολογιστή και είστε έτοιμοι. Από εκεί και πέρα, το συγκεκριμένο επίσης μπορεί να συνδεθεί με Bluetooth 3, όπως είπαμε. Δεν ξέρω το Bluetooth 3, γιατί εδώ πέρα επάνω γράφει Bluetooth 1 και Bluetooth 2, BT1 και BT2. Δεν ξέρω αν το Bluetooth 3 αντιστοιχεί στο BT1 και το Bluetooth 5 αντιστοιχεί στο BT2. Ένα από τα δύο είναι το ένα και το άλλο είναι αντίστοιχα το άλλο. Άρα λοιπόν έχουμε και λέμε, ανοίγουμε το πληκτρολόγιο, εάν θέλουμε να το συνδέσουμε με τον αντάπτορα τον USB, συνδέουμε τον αντάπτορα USB στον υπολογιστή, πατάμε το αντίστοιχο κουμπί των 2,4G επάνω εδώ πέρα, από πάνω ανάβει ένα λαμπάκι και θα σας το δείξω εγώ αυτή τη στιγμή για να το δείτε, γιατί με το που το ανάβουμε, ο μοχλός που το ανάβει είναι εδώ πέρα. Τον κάνουμε δεξιά ή αριστερά και πάει στο on και στο off αντίστοιχα. Με το που το ανάβουμε, ανάβει εδώ πέρα το λαμπάκι της λιχνίας, η λιχνία της μπαταρίας για να μας δείξει αν παίζει ή δεν παίζει. Και από εκεί και πέρα, έχω πατήσει λοιπόν εγώ το πέρα το 2.4G και όπως το δείτε, εδώ πέρα πάνω αναβοσβήνει το πράσινο λαμπάκι στο 2.4G. Είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα. Αντίστοιχα αν θέλω, θα πατήσω το Bluetooth 1 και θα πρέπει να αρχίσει να αναβοσβήνει, το βλέπετε εδώ πέρα, το BT1 που ουσιαστικά μας δείχνει ότι αυτή τη στιγμή Κάνει, είναι διαθέσιμο για να το εντοπίσουν οι συσκευέ που θέλουμε για να συνδεθούν. Αντίστοιχα συμβαίνει το ίδιο με το Bluetooth 2, το πατάω, αναβοσβήνει και το συγκεκριμένο. Οπότε ξεκινάει να μπαίνει αυτή η συχνότητα σε διαθεσιμότητα για να το εντοπίσουν οι συσκευέ που θέλουμε. Το εντοπίζουμε στο Bluetooth, το πατάμε, συνδέεται, σβήνει η λιχνία και απλά κάπου κάπου ανάβει μία φορά στο τόσο. Αυτό είναι ο τρόπος που λειτουργεί. Αυτό είναι ο τρόπο σύνδεση. Από εκεί και πέρα τα κουμπιά του, αν σα τα πατήσω, γενικότερα δεν κάνουν πάρα πολύ φασαρία, τα ακούτε δηλαδή ότι είναι πολύ ήσυχα σαν ε, μ, βάθος το οποίο πατάμε και σαν ε, ταχύτητα και σαν ένταση. Είναι λίγο δύσκολο το ότι είναι τόσο κοντά, όπως το βλέπετε, είναι τόσο κοντά αυτά τα πέρα, τα πλήτρα, οπότε. Σίγουρα θέλει μια συνήθεια για να μπορέσουμε να τα πατάμε σωστά, για να μπορέσουμε να μην πατάμε λάθο πλήκτρα, να μπορέσουν τα δάχτυλα να συνηθίσουν την απόσταση η οποία υπάρχει ανάμεσα σε κάθε πλήκτρο. Γιατί θέλει λίγο μια συνήθεια, η αλήθεια είναι. Ε, από εκεί και πέρα μπορεί να παίξει με macOS, μπορεί να παίξει με Windows, μπορεί να παίξει με Harmony OS, δηλαδή με Android, μπορεί να παίξει με iOS, γιατί αν το δείτε. Επάνω τα πλήκτρα έχουν και τι αντίστοιχε ονομασίε που έχουν τα Windows, όπω επίση έχουν και τι ονομασίε του Mac. Δηλαδή εδώ πέρα λέει και Alt και CMD που είναι το Command, έχει και το Windows και το Option. Υπάρχουν δηλαδή επιλογέ που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Όσον αφορά τι μπαταρίε του, παίρνει, αν θυμάμαι καλά, δύο μπαταρίε. Ναι, παίρνει δύο μπαταρίε. Είναι οι μικρέ, οι 3α. Τι βλέπετε λοιπόν εδώ πέρα, αυτέ εδώ πέρα τι μπαταρίε, δύο. Όσον αφορά τη διάρκεια, δεν ξέρω πόσο μπορεί να κρατήσει το συγκεκριμένο του πληκτρολόγιο. Θεωρητικά, αυτό εδώ μετά από μισή ώρα μη χρήση μπαίνει σε κατάσταση ύπνου για να μην καταναλώνει τόση πολύ ενέργεια. Όσον αφορά τι διαστάσει του, γιατί τα συγκεκριμένα τα πληκτρολόγια, επειδή είναι μικρά, θα τα προτιμήσει κάποιο αν έχει πολύ μικρό γραφείο ή γενικότερα αν δεν έχει πολύ χώρο για να μπορέσει να το τοποθετήσει. Όσον αφορά λοιπόν τι διαστάσει του συγκεκριμένου, τι διαβάζω μέσα από το κινητό σε χιλιοστά είναι 394,39, άρα αυτό εδώ είναι 394,39. Όσον αφορά αυτό, ας το πούμε, ύψος είναι 123,84, ενώ όσον αφορά αυτό, ας το πούμε, βάθος, πείτε το όπως θέλετε, είναι 21,99. Σαν βάρος είναι στα 460 γραμμάρια, υπολογίστε περίπου άλλα 15 γραμμάρια αν βάλουμε το ανταπτοράκι χωρίς ωστόσο τις μπαταρίες. Άρα λοιπόν πείτε μισό κιλό για να είστε μέσα. Έρχεται με μια κλίση η γωνία δηλαδή αυτό που βλέπετε εδώ πέρα η οποία είναι 6,4 μοίρε. Οφείλω να ομολογήσω ότι η συγκεκριμένη κλίση που έχει το πληκτρολόγιο είναι πάρα πολύ βολική και το ύψος του πληκτρολογίου επίσης είναι πολύ βολικό. Τα δικά μου τα χέρια τουλάχιστον κοράζονται λιγότερο Συγκριτικά με άλλα πληκτρολόγια, που είτε τα πλήκτρα του είναι λίγο πιο ψηλά, ή το πληκτρολόγιο έχει λίγο μεγαλύτερη κλίση, γενικότερα τα δικά μου τα χέρια αυτό το ευχαριστούνται πολύ περισσότερο. Τα πλήκτρα είναι στρογγυλά, όπω βλέπετε αυτή τη στιγμή και εδώ. Αυτό που οφείλω να ομολογήσω είναι ότι ίσω να μην είναι τόσο εύκολο στο καθάρισμα, γιατί γύρω από το πλήκτρο, στο πλαίσιο στο οποίο μπαίνει δηλαδή το πλήκτρο όταν το πατάμε, έχει ένα πολύ μικρό κενάκι. Αυτό το πολύ μικρό κενάκι, θεωρώ, δεν μου έχει τύχει ακόμα, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να είναι πολύ εύκολο στο να πιάσει βρομπιά, άρα ίσω να είναι λίγο πιο δύσκολο να το καθαρίσουμε συγκριτικά με τα άλλα τα πληκτρολόγια που έχουν τα τετραγωνισμένα τα πλήκτρα, τα οποία μπορούμε να τα τραβήξουμε με κάποιο αντικείμενο ή και με το χέρι ή με κάποιο μαχαιράκι, κάπω να βγει τέλο πάντων και να το καθαρίσουμε από κάτω. Αυτό είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Όσον αφορά την αίσθηση στο γράψιμο επειδή το χρησιμοποιώ μερικές ημέρες, όπως σας έχω πει, οφείλω να ομολογήσω ότι έχω την αίσθηση πως το Enter, που είναι αυτό εδώ πέρα το πλήκτρο, και νομίζω άλλα δύο πλήκτρα τα οποία δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή, μου δίνουν την αίσθηση ότι κάποιες φορές κολάνε ίσως να μην τα πατάω εγώ σωστά, μπορεί να προσπαθώ να το δικαιολογήσω χωρίς λόγο. Δεν ξέρω να σας πω, η αλήθεια είναι ακριβώς, αλλά έχω την αίσθηση ότι μου κολλάνε. Επίση, ε, παρότι το χρησιμοποιώ μερικέ ημέρε, το τονίζω ότι δεν το έχω συνηθίσει ακόμα σαν απόσταση ανάμεσα στα πλήκτρα και κάποιε φορέ πιάνω τον εαυτό μου να πατάω λάθο πλήκτρο. Σίγουρα είναι πολύ ωραία η αίσθηση την οποία έχει όταν το πατάμε, αλλά όταν αλλάζουμε από τα πληκτρολόγια που τα πλήκτρα του έχουν λίγο μεγαλύτερο βάθο όπω το πατάμε Πάμε σε αυτό σίγουρα και αυτό θέλει λίγο μια μικρή, πολύ μικρή συνήθεια. Θα ήθελα να είναι τα πλήκτρα του σταυρού, αυτά τα βελάκια εδώ πέρα, να είναι λίγο μόνα τους, γιατί έτσι όπως πας να το πατήσεις κάποιες φορές, πατάς άλλα πλήκτρα, αυτά τελικά θα τα ήθελα να είναι λίγο απομονωμένα. Σε Windows και σε Mac που το έχω δοκιμάσει δεν έχω καταλάβει να μου βγάζει κάποια διαφορά ή κάποιο πρόβλημα, η χρήση του είναι πάρα πολύ εύκολη. Η αλλαγή από, το, από τη μια συχνότητα στην άλλη, δηλαδή από το USB στο Bluetooth ή στο άλλο το Bluetooth. Είναι πολύ καλή γιατί το έχω συνδέσει και με το ένα και με το άλλο. Σε γενικέ γραμμέ, είμαι ευχαριστημένο. Εκτό από αυτά τα χαζάτα λίγα πράγματα που σα έχω πει, δηλαδή ένα-δύο πλήκτρα ίσω και τρία τα οποία έχω την αίσθηση ότι μου κολλάνε και αυτή τη συνήθεια που χρειάζεται για να μπορέσω να καταλαβαίνω την απόσταση. Στα υπόλοιπα είμαι ευχαριστημένο. Θα κοιτούσα και κάποιο άλλο, πιθανόν. Να κοιτούσα για κάποιο άλλο το οποίο θα είχε τα βελάκια που σας είπα λίγο πιο ξέχωρα για να μην μπερδεύομαι έτσι όπως τα πατάω και νομίζω ότι και αυτό εδώ πέρα το πλήκτρο που είναι ο τόνος για εμένα είναι πολύ κοντά στο Enter. Ίσως και στα υπόλοιπα τα πλήκτρο να είναι πολύ κοντά στο Enter και να μην το καταλαβαίνω γιατί αυτά εδώ πέρα τα πλήκτρα είναι λίγο διαφορετικά. Δεν ξέρω. Αυτό εδώ, ωστόσο, είναι το πληκτρολόγιο της Basseus, είναι το K01B μοντέλο, όπως βλέπω εδώ πέρα. Wireless 3-mode Keyboard. Είμαι ο Γκριγκζιαρ της καρδιάς σας. Εννοείται πως αν χρειάζεστε οτιδήποτε ως προς το συγκεκριμένο πληκτρολόγιο ή σε κάτι που μπορώ να βοηθήσω, μπορείτε να μου το γράψετε στα σχόλια. Share και Like φυσικά είναι καλοδεχούμενα και ευπρόσδεκτα. Εσείς μέχρι την επόμενη φορά μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούργιο βίντεο που ανεβαίνει. Σας χαιρετώ. Να μένετε ασφαλείς. Καλή συνέχεια. Γεια σας.